Καλημέρα. Σήμερα θέλω να σας δείξω έναν καινούργιο τρόπο γυαλίσματος σε κρίσταλα αυτοκινήτου. Αυτό είναι από ένα Nissan Navara. Λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε μία κρέμα, αυτές εδώ, η οποία κάνει γύρω στα 8-10 ευρώ ανάλογα που μπορείτε να την προμηθευτείτε. Ο τρόπος είναι απλός. Αυτό η θαμπότητα που έχει το φανάρι, δηλαδή αν δείτε εδώ τώρα, δεν καθαρίζει, έχει μια θαμπότητα. Και αυτό εδώ είναι ότι έβγαλε το κρίσταλο. Θα σας δείξω τώρα τον τρόπο που το βάζουμε. Απλώνοντας είτε στο κρίσταλο πάνω, αν θέλετε, είτε στο χέρι σας, τρίβουμε ελαφρά έτσι το δάχτυλό μας και βάζουμε ένα αρκετό μέρος πάνω στο φανάρι, να πάει παντού. Αφού τελειώσουμε όλο το φανάρι, αφήνουμε γύρω στα 2-3 λεπτά, 1 λεπτό και ξεκινάμε να σας πω ακριβώς τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αφού το απλώσουμε όλο έτσι και κοιτάμε ότι αρχίζει στεγνώνει, δηλαδή με γυμνό δάχτυλο δεν το παίρνουμε, να εδώ το παίρνουμε ακόμα, βλέπετε, είναι ένα πω, εδώ στέγνωσε. Λοιπόν, έχω βάλει και λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται εδώ. Παίρνουμε ένα καθαρό πανί, κατά προτίμηση να είναι μακό, έτσι, φασμάτων να μην έχει χιονούδι, και ξεκινάμε από κάτω εκεί που βάλαμε στην αρχή και προσπαθούμε να το βγάλουμε με κυκλικές κινήσεις. Δεν θέλει άγχος, δεν είναι καυστικό καταρχήν, δεν είναι τίποτα. Κοιτάξτε, το παίρνουμε στο πανί. Και στο καπό να κουμπίσει και στον άλλο το πλαστικό του προφυλακτήρα δεν κάνει κάτι κακό. Κοιτάξτε. Λοιπόν, θα το βγάλω για να με βοηθήσει λίγο γιατί δεν μπορώ να το κρατάω με το κινητό και θα σας δείξω μετά και θα σας πω ακριβώς και ένα άλλο τρίκ που μπορούμε να το κάνουμε ώστε να μην χαλάσει πάλι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι έβγαλε. Είναι κατά δύο φανάρια, το ένα είναι εδώ, το άλλο είναι πίσω. Ορίστε. Αν είχατε δει πώς ήταν, θα καταλαβαίνατε. Το αριστερό και το δεξί. Λοιπόν, ένας τρόπος που μπορεί τώρα αυτό να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση είναι να το περάσουμε ένα βερνίκι το οποίο είναι UV. Αν πάρουμε ένα βερνίκι και το βάψουμε, δεν πρόκειται να ξαναθαμπώσει πάλι ποτέ. Δεν τα έχω περάσει βερνίκι. Γιατί έχω δοκιμάσει και με το πολυτρόλ που θα κάνει και με αυτό. Μετά από 6 μήνες με 7 χρειάζεται λίγο πέρασμα αυτή η υφή. Λοιπόν, με ένα βερνίκι έχω φτιάξει κάποια άλλα πράγματα, δεν παθαίνουν τίποτα. Δηλαδή, στα φανάρια που είναι σε αυτό το βαθμό, μπορούμε να πάρουμε αυτή την υφή και να το κάνουμε έτσι. Εάν είναι περισσότερο, μπορούμε να πάρουμε ένα ψηλό ιωτικόχαρτο, 1000-1200 με λίγο νερό, να το τρίψουμε όλο και αφού το τρίψουμε. Μετά με το βερνίκι το ξαναφέρνουμε σε αυτή τη φάση. Τη φάση όπως είναι έτσι εδώ θα γυαλίζει. Χωρίς να ξαναπάθει πάλι τίποτα. Απλά θέλει το βερνίκι να είναι λίγο καλής ποιότητας και να κοιτάξουμε ώστε να μην μας φουσκώσει μετά. Γιατί άμα πάρουμε γραφινιάρικο μπορεί να μας φουσκώσει. Είναι προτιμότερο να πάρουμε κάτι σε καλή κατάσταση βερνίκι, δηλαδή κάποιο ακριβό. Λοιπόν, ένα βιντεάκι από το κανάλι George Mapsos. Πώς μπορούμε να γυαλίσουμε πλαστικά φανάρια και πλαστικά μέρη με μια αλυφούλα των 5 ευρώ. Ο τρόπος ήταν αυτός που σας έδειξα. Λοιπόν, γεια σας.